στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που μετέφερε τα 3/5 στον υφιστάμενο δήμαρχο. Όχι στον υφιστάμενο δήμαρχο, γενικώς. Στον υφιστάμενο, υφίσταται. Στον υφίσταμενο σε κάθε μέρος της Ελλάδος εννοείται. Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς, υφιστάμενο λέω, στον υφιστάμενο δήμαρχο και δεν εννοώ τον Αντώνη του Σιγάλα. Ο Αντώνης του Σιγάλας είναι ένας εκ των 320. Όχι, γιατί είμαστε σε ένα κλίμα που μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταφέρθηκαν για τον κύριο Σιγάλα. Οπότε όλα και αυτό όχι, 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 κύριε Αγγίσου, με ξέρετε. Εντάξει, μέχρι τις εκλογές ακούστε πολλά, κύριε Αντιδημάρχη. Τώρα δεν τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρετε. Όχι, χιουμοριστικά το λέω. Α, εντάξει. Ξέρετε. Ωραία. Θα την κάνεις την ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζετε, γιατί είστε και στην Οικονομική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, εσείς. Έχει γίνει πολύ, κύριε Πράσο, έχει γίνει πολύ συζήτηση γι' αυτό. Αυτό προέκυψε μετά από τον εκλογικό νόμο και από τη δυνατότητα λειτουργίας των Δήμων. Δεν είναι κάτι που ανεφάνει σήμερα. Ναι. Αν θα αλλάξει νομοθετικά κτλ., θα το δούμε στο μέλλον εν ώψη της. Των νέων διατάξεων που θα γίνει. Τίποτα από τον απολογισμό θα μας πείτε ή θα περιμένουμε αύριο? Όχι, εσάβριον τα σπουδαία, κύριε Μητρή. Εσάβριον τα σπουδαία. Εσάβριον, 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 εσάβριον. Ούτε μια αποκλειστικότητα, τίποτα, τίποτα. Σα βλέπω, είστε σφιχτοί. Ούτε... Πρέπει να σας βάλουμε ούτε νερό να πείτε, μα δεν είναι, είναι κάτι αποκλειστικό. Είναι σημαντικό. Ωραία. Δείτε, τώρα θέλω να πω ότι θα γίνει ένας απολογισμός απόλυτη ειλικρίνεια και θα το διαπιστώσετε αύριο. Ωραία. Θα έχει και οπτικοακουστικό υλικό να συνοδεύουν και τα λόγια. Γιατί συνήθω οι πολιτικοί λένε λόγια, αλλά. Δεν θα κουράσουμε. Είμαστε προπονημένοι να είμαστε συνοπτικοί και ουσιαστικοί. Ωραία. Με ενδιαφέρον λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πείτε αύριο. Τώρα θέλω να μας βάλετε στο θέμα αυτό για να επικοινωνήσουμε με τις κυρίες. Ναι. Ο Δήμος Τύρας θέλησε και αυτός να συμμετάσχει στην παρουσίαση αυτού του πολύ σημαντικού, κατά την άποψή μου, προγράμματος που γίνεται με την συμμετοχή του οργανισμού Άγωνη Γραμμή Γόνιμη. Σε συνεργασία με το κίνημα Strong Me και με την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε θέματα οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Το πρόγραμμα αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε και τελευταία ακούμε, και η κυρία Τατιάνα νομίζω ασχολείται και πολύ έντονα, ναι, ότι έχουμε περιστατικά και στη χώρα μας. Όχι ότι δεν συνέβαιναν παλιά, απλώς με τη γρήγορη πληροφόρηση τώρα τα μαθαίνουμε συχνότερα. Και να διευκρινίσουμε κάτι. Η έμφυλη βία δεν αφορά μόνο τις βιαιότητες κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων έχουμε και κακοποιητικές συμπεριφορές ακόμα και σε άντρες. Όλα αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν, καταλαβαίνετε, και ειδικά σε ένα μικρό τόπο, μεγάλα προβλήματα και σε οικογένειες που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, κυρίως τα παιδιά που έχουν ψυχολογική επίπτωση, και φυσικά πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε στο να σπάσουν κάποια ταμπού. Δηλαδή, να μην υπάρχει φόβος για ένα άτομο το οποίο υφίσταται μια τέτοια συμπεριφορά, να το καταγγείλει ή να το εκμυστηρευτεί, να δεχθεί τη βοήθεια ειδικών που είναι εξειδικευμένοι στο να τον προσπαθήσουν να τον στηρίξουν και φυσικά να ξέρει τις δυνατότητες και το νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί κάποιος για να προστατευθεί. Πολύ έτσι σημαντικό. Ώστε να συμβάλλουμε όλοι στην εξάλληψη ή δυνατόν αυτού του φαινομένου σε αυτές τις σκοτεινές πραγματικά εποχές που ζούμε και που καθημερινά καλύπτουν μεγάλο ειδησιογραφικό μέρος των ειδήσεων. Αυτό το πρόγραμμα γίνεται κατά σειρά στα εξής νησιά, και θα πω για το Δήμο, γίνεται στην Άξο, στην Κίμολο, στη Σκιάθο, στην Αστυπάλαια, στη Λέρο, στη Σαντορίνη, στην Πάτιμο και στη Μυτιλίνη. Κυρία Κιέτσο, εμείς έχουμε τέτοιο τμήμα εδώ? Έχουμε τμήματα για ψυχολογική υποστήριξη, έχουμε δομές που μπορούν να κάνουν στήριξη για την ψυχική υγεία, πλην όμως η συνεργασία με τέτοιους φορείς, με εξειδικευμένους, βοηθάει, και αυτό είναι το ζητούμενο αύριο και μεθαύριο, να έρθουμε πιο κοντά, να γίνει ενημερωτικά αυτή η εκδήλωση και να ξέρει ο καθένας πού μπορεί να απευθυνθεί. Να σημειώσω ότι ο Δήμος Τύρας έχει καλέσει και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε ένα τέτοιο τυχόν συμβάν που μπορεί να συμβεί στον καθένα, ούτως ώστε να ενημερωθούν και εκείνοι για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Κυρία Δήμαρχε,
Ακούω με πολύ χαρά αυτά που λέτε. Και νομίζω ότι ως δημοσιογράφος έχω βρεθεί έτσι με πολλά αιτήματα. Δηλαδή ότι κάτι έγινε. Η γειτονιά όμως, για να το πάω έτσι, λέει στο σπίτι τους είναι. Δικό τους θέμα. Έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι η γειτονιά, και θα έχετε παρατηρήσει και τελευταία, η γειτονιά που όλα τα ξέρει, αλλά που δεν μιλάει, μέχρι να γίνει μια δημοσιοποίηση, οπότε τότε αρχίζουν και ανοίγουν όλα τα στόματα. Μέχρι να γίνει ίσως και ένας φόνος. Και μέχρι να γίνει και κάτι αναπότρεπτο. Κάτι αναπότρεπτο. Εγώ θέλω να πω ότι... Δεν να γίνει φόνος. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με άτομο που δέχτηκε ακόμα και πυροβολισμό στο πόδι. Και λέω εγώ τώρα τι να κάνω. Ποιον μάρτυρα να βρω. Το άτιμο. Πάω λοιπόν, επειδή έχω και μια φίλη ψυχολόγο, λέω ποιο είναι το πρωτόκολλο. Δεν έχουμε πρωτόκολλο. Να πούμε, κυρία Κίτσου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πως κακοποιητική συμπεριφορά δεν είναι μόνο το ότι σε χτύπησα και σε κακοποιώ έτσι. Είναι η λεκτική, η ψυχολογική, η οικονομική βία. Έτσι. Ότι όλα αυτά που λέτε, όλες τις μορφές, θα έχουμε τη δυνατότητα Σάββατο, την πρώτη μέρα δηλαδή, στις 6 ώρα, στο Μπελόνιο Πολιτιστικό Κέντρο, να ακούσουμε εξειδικευμένους, και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τα ονόματά τους. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί. Ναι, ναι. Είναι η κυρία Σπασία Θεοφίλου, η οποία είναι ιδρύτρια του κινήματος Strong Me, το οποίο ασχολείται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, η οποία θα συνοδεύεται από την κυρία Μαρία Ζουριδάκη, που είναι επιζώσα έμφυλης βίας, για να μας μιλήσουν για το, να κάνουν την παρουσίαση. Θα είναι η κυρία Δάφνη Μπατσαρά, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, η οποία θα αναλύσει το νομοθετικό πλαίσιο και τα δικαιώματα που μπορεί να έχει. Και θα σας τα πούν, εφόσον θα έχετε επικοινωνία, για την ενδοοικογενειακή βία, την γυναικοκτονία, την έμφυλη βία γενικότερα, τη διεθνή νομοθετική πρακτική, την νομοθεσία την ελληνική. Επιμένω σε αυτό που θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, κύριε Πλάσο, για να μην αδικήσω κάποιον. Επειδή είστε νομικός, πάει μια κυρία ή ένας κύριος και λέει εγώ φάγα ξύλο. Δεν έχω όμως μάρτυρες. Υπάρχουν διαδικασίες, κύριε Πλάσο. Και αύριο θα είναι μια χρυσή ευκαιρία, ακριβώς τέτοια θύματα ή κάποιοι που αισθάνονται ότι κάτι έρχεται, να μπορούν να ακούσουν και να δουν ακριβώς ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, πώς μπορούν να συμβουλευτούν. Και επειδή με διέκοψε ο κύριος Πράσος, θα είναι παρούσα και η κυρία Ευθυμία Αδαμίδου, συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, που θα μιλήσει για τις μορφές της έμφυλης βίας, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, τις επιπτώσεις στο ψυχολογικό επίπεδο, στο σωματικό, στο συναισθηματικό, στο νοητικό επίπεδο και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Και στη χειραγώγηση, ίσως έτσι. Πώς χειραγωγή... Άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Επίσης, θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι, και θα το πούν και εκείνες αύριο, την δεύτερη μέρα, εξειδικευμένοι επιστήμονες σε ένα άκρος προστατευτικό περιβάλλον και ηχεμήθεια σαφώς, αν υπάρχουν άτομα τα οποία πραγματικά βιώνουν κάτι ανάλογο στο σπίτι τους, θα έχουν τη δυνατότητα την Κυριακή, στο χώρο που υπό άκρα διακριτικότητα, το επαναλαμβάνω, και ηχεμήθεια, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους και φυσικά πιστεύουμε και στο Δήμο ότι δεν τελειώνει αυτή η προσπάθεια εδώ, είναι μια αρχή σύσφιξης και κοινής δράσης, με σύσφιξη σχέσεων και κοινής δράσης με οργανισμούς που ασχολούνται με την έμφυλη βία, ούτως ώστε και με ενημερωτικά φυλάδια και με συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και με τις αρχές οι οποίες επιλαμβάνονται όταν συμβεί κάποιο τέτοιο γεγονός, να φτιάξουμε ένα πλέγμα προστασίας και να δώσουμε, να εξαλείψουμε το φόβο κάποιου θύματος, το οποίο φοβάται ίσως ακριβώς τα στενά όρια μιας μικρής κοινωνίας να μην διαπομπευθεί ή αυτό να μην... Αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ναι. Ίσως να υπήρχε και ένα τηλέφωνο SOS για τέτοιες καταστάσεις. Θα το πούμε το Σάββατο. Ξέρετε, κυρία Κίτσου, πριν από μερικά χρόνια, νομίζω δεν ήσασταν εκεί εσείς, μου ζήτησαν το Μουσείο του Μάτας Νομικού
να διευθύνω μια συζήτηση που ήταν μεταξύ των άλλων επιστήμονας και Γενική Γραμματέα Ισότητας, φίλων κτλ. Ναι. Γι' αυτό. Και με συγχωρείτε, συνάδελφοι. Γι' αυτό επιμένω. Γιατί εγώ ξεπλάγει, λέω, θα έχουμε μια βαρετή κουβεντούλα. Όχι καθόλου βαρετή, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε τι έχει. Είμαι εδώ για να προτρέψω. Να προτρέψω ανθρώπους να παραστούν και θα διαπιστώσουν ήδη ότι καθόλου βαρετή δεν θα γίνει. Πού είδατε ότι θα γίνει αυτό, συγγνώμη Δημήτρη, την Κυριακή πού θα γίνει αυτό? Την Κυριακή θα είναι στο Μπελόνιο πάλι, αλλά σε ένα διακριτικό περιβάλλον που θα ανακοινωθεί. Καλό είναι τώρα για να το κρατήσουμε διακριτικό και το πλέγμα αυτό και της εχεμήθειας. Όποιοι συμμετάσχουν αύριο, φυσικά. Θα έχουν τη δυνατότητα ακριβώς, εκτός από το να παρακολουθήσουν αυτές τις εισηγήσεις και να καταλάβουμε έννοιες και να καταλάβουμε το νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ισχύει στη χώρα μας και τι μπορεί να κάνει κάποιος αν του συμβεί, να συζητήσουμε και να μπορέσει να δοθεί ένα βήμα σε κάποιους ανθρώπους ίσως που θα τολμήσουν και θα ακριβώς δεν θα φοβηθούν να συζητήσουν με ειδικούς. Σας διακόψω κι εγώ μια φορά, κύριε. Ωραία. Αν και ξέρουμε πόσο δύσκολο να σας διακόψει κάποιος. Έχουμε στη γραμμή μας τις υπεύθυνες του προγράμματος. Είναι καλύτερα να μιλήσουν αντί για μένα. Να ρωτήσουμε ποια έχουμε στη γραμμή αυτή τη στιγμή. Ναι, καλησπέρα. Ονομάζομαι Καραμπίνα Αναστασία. Εκπρόσωπο την Άγνε Γραμμιγόνιμη και συναδελφός με Κατερίνα Λυκοπούλου. Ωραία. Ήδη έχουμε πει, δεν ξέρω αν μας παρακολουθείτε μέσα από το Facebook, μας έχει πει η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Κίτσου που είναι εδώ μαζί μας. Είμαι ο Παναγιώτης ο Μετυλινέος, είναι η Τατιάνα Ισαβίδου μαζί μου, ο Δημήτρης ο Πράσος, δύο συνάδελφοι. Μας έχει πει αρκετά πράγματα για αυτό που προετοιμάζεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, από ό,τι έχουμε να καταλάβουμε. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε και εσάς να μας περιγράψετε με τον δικό σας τρόπο, δηλαδή αυτά που πρόκειται να γίνουν αυτό εδώ το διήμερο που το κρίνουμε ως πολύ σημαντικό. Ωραία, καλησπέρα και στη συντροφιά σας, τον κύριο Πράσο, στην κυρία Κίτσου. Εμείς ερχόμαστε το Σάββατο στη Σαντορίνη για να πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση στις 6 το απόγευμα στο Μπελόνιο Πολιτιστικό Ίδρυμα σχετικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία. Εμείς, σαν Άγωνε Γραμμή Γόνιμη, πραγματοποιούμε δράσεις και προγράμματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου στα νησιά της Άγωνης Γραμμής από το 2007 και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη. Και τώρα συνεργαζόμαστε με την οργάνωση Strong Me που ασχολείται με θέματα κακοποίηση των γυναικών και έμφυλης βίας. Μάλιστα. Τι ακριβώς θα γίνει? Μας είπε η κυρία Κίτσου ότι θα είναι δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη υποθέτω ότι θα είναι ανοιχτή, έτσι δεν είναι, κυρία Κίτσου, μας είπατε. Ενώ η δεύτερη θα είναι, ας πούμε, κλειστή και σε εκείνη μπορεί να έρθουν να πάρουν μέρος κάποιοι που βιώνουν κάποιες τέτοιες καταστάσεις στο σπίτι τους. Λέτε ότι έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν με τη Σαντορίνη, άκουσα καλά? Έχουμε πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικά εργαστήρια στα σχολεία της Σαντορίνης, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Να πούμε, το 2021 γνωρίζετε πόσες γυναικοκτονίες είχαν καταγραφεί? 9. 2021 έχουν καταγραφεί 22 γυναικοκτονίες. 22? 22 γυναικοκτονίες. Τι είναι να γίνει μάστιγα δηλαδή, Σήμερα μάλιστα είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία, δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι, ένας που είχε άνοια, πάτησε τη σύζυγό του με το αυτοκίνητό του Σκιάθο, σε ένα νησί. Τώρα μόλις την είδα την είδηση. Καινούριο περιστατικό. Να ρωτήσω κάτι, οι κλειστές κοινωνίες όπως είναι εδώ η δικιά μας, γιατί το είπε πριν από λίγο και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Πράσος, προβληματίζονται στο να δημοσιοποιήσουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τι πρέπει να κάνουν κατά τη γνώμη σας, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία σας εδώ, τι πρέπει να κάνουν, πώς μπορεί να γίνει αυτό έτσι ώστε να μην εκτεθούν στην τοπική κοινωνία, αλλά να περάσουν και αυτό που θέλουν να περάσουν σε εσάς που είστε ειδικοί να το δείτε? Αρχικά, σε αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Γενικότερα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, παρότι δεν είναι ένα μόνο ελληνικό φαινόμενο η έμφυλη βία, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο δυστυχώς, με πολύ μεγάλα ποσοστά. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μία στις δύο γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική και σωματική κακοποίηση. Αλλά πέρα από αυτό, για τη δική μας την περίπτωση, γιατί όντως οι κοινωνίες μας είναι αρκετά κλειστές, ο κόσμος φοβάται να μιλήσει για τις δικές του καταστάσεις. Είναι αυτό που λέμε γενικότερα τα ενίκομοι ενδύμου. Βέβαια, μετά από ένα σημείο πρέπει να καταλάβουμε ότι τα νέα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, με σεβασμό και με αγάπη ανάμεσα στα δύο φύλλα. Μάλιστα.
Ρωτήσεις, δεν ξέρω, Δημήτρη, κυρία Αντιδήμαρχε. Εγώ δεν θα κάνω ερώτηση, θα είμαι εκεί. Εσείς θα είστε εκεί, είτε εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ χαρά που θα φιλοξενήσουμε την κυρία Καραμπίνη και τους άλλους συντελεστές. Mm-hmm. Είχαμε μια άψογη συνεργασία. Ευελπιστούμε ότι αυτή η συνεργασία δεν θα σταματήσει σε αυτό το διήμερο. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε στείλει προσκλήσεις στο Σύλλογο Γυναικών, σε φορείς, σε εκπαιδευτικούς, στις υπηρεσίες που σας είπα. Να υπάρχει συμμετοχή, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα ακουστούν. Ναι. Είναι κάτι που είναι στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς, στην κοινωνία μας, όσο και να θέλουμε να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Και χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, θα πρέπει όλοι μαζί, χέρι-χέρι, να συμβάλλουμε ο καθένας να στο μέτρο που μπορεί, ναι. Να δώσουμε τη δύναμη. Σε όλα αυτά τα. Δεν ξέρω βέβαια, κυρία Κίτσου, πόσο σημαντικό είναι και η κυρία Καραμπίνου μας ακούει, νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει και εκείνη. Πόσο σημαντικό είναι δήμοι να συνεργάζονται με τέτοιου είδους προγράμματα, γιατί για πρόγραμμα πρόκειται, νομίζω, έτσι δεν είναι. Εξαιρετικά σημαντικό, κύριε Καραμπίνου. Πόσο σημαντικό είναι, κυρία Καραμπίνου, να έχετε τη στήριξη των κατατόπους δήμων, μια και πάτε σε πάρα πολλούς δήμους και πάτε σε Κυκλαδονίσια που μας βλέπουν αυτή την ώρα όλα τα Κυκλαδονίσια και τα 24 κατοικημένα. Πόσο σας βοηθά η συνεργασία σας με τους κατατόπους δήμους και αν έχετε συναντήσει και άρνηση από κάποιους δήμους να συνεργαστούν μαζί σας. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συναντήσει κάποια άρνηση προς το παρόν και γενικότερα στην όλη μας πορεία δεν είχαμε συναντήσει ποτέ κάποια άρνηση. Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο της υπόθεσης. Πέρα από αυτό, η εκδήλωση ονομάζεται «Φέρει τον τίτλο Γυναίκες μαζί δυνατές». Αν το πάμε λίγο παρακάτω, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι μαζί δυνατοί. Επομένως, όταν οι φορείς και οι δομές συνεργάζονται με τους ανθρώπους και με άλλους φορείς, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να έχουν ένα μεγάλο περιθώριο και μια ελευθερία να μπορέσουν να έπειτα να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κυρία Καραπίνη, εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι μορφές, ας πούμε, έμφυλης βίας. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αν μας καλέσετε, θα έρθουμε βέβαια στην πρώτη μέρα ως καλώς. Εγώ θα ήθελα να το καλέσω πάντως, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα ήθελα να έρθει προσκλήσεις. Θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να οριστεί αρχικά η έμφυλη βία. Δηλαδή, πώς ορίζεται. Η έμφυλη βία είναι οποιαδήποτε βία ή πράξη βασίζεται στο φύλο και έχει σαν αποτέλεσμα τη σωματική, τη σεξουαλική και τη ψυχολογική βλάβη. Ακόμα και η απειλή αυτών αφορά έμφυλη βία. Μάλιστα. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι η στέρηση της ελευθερίας, ανεξάρτητα αν αυτή η βία συμβαίνει στη δημόσια ή στην ιδιωτική ζωή. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το θέμα σε μια εκπομπή, δεν ξέρω αν θέλετε την πρώτη μέρα να την καταγράψουμε. Η κυρία Αντιδήμαρχος εδώ μας είπε να έρθουμε. Με μια κάμερα να έρθει και η συνάδελφος εδώ, η Τατιάνα, η οποία ασχολείται με αυτά του είδους τα θέματα, mm-hmm. να καταγράψουμε, έτσι δεν είναι, να καταγράψουμε αυτή τη συνάντηση την πρώτη μέρα ασφαλώς και να, εκεί να μας πει, θα ακουστούν υποθέτω και οι λεπτομέρειες, θα ακουστούν αρκετά πράγματα που θα ενδιαφέρουν κάποιο κόσμο ή όλους μας, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Λέμε μερικές φορές μακριά από μένα αυτό, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι και το ξέρουμε. Όσοι ζούμε και εδώ στη Σαντορίνη, να έρθει η κάμερά μας, κυρία Καραμπίνη, εκεί να το καταγράψει, να ακούσουμε αυτές τις συμβουλές που θα δώσετε, όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις περάσουμε με τον τρόπο μας και στα 24 κατοικημένα νησιά του Αιγαίου. Με πολύ χαρά λοιπόν θα σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και θα είμαστε εκεί το Σάββατο για να την καταγράψουμε αυτή την εκδήλωση. Επιπλέον θα ήθελα να προσθέσω ότι μαζί μας θα βρίσκεται και η κυρία Μαρία Ζουριδάκη, η οποία είναι επιζώσα έμφυλης βίας, για να μιλήσει για τη δική της εμπειρία. Επομένως, θα έχουμε καλύψει το νομικό κομμάτι, δηλαδή ένα πρακτικό κομμάτι, ένα συμβουλευτικό ψυχολογικό κομμάτι και θα έχουμε και ένα παράδειγμα που θα μας δείξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να τα εξέλιξουμε και να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Θα ήθελα επιπλέον να προσθέσω ότι αποκλειστικός χορηγός και στην ιδέα αυτής της δράσης είναι η ΔΕΜΑ ΒΕΒΙ, βιομηχανία φαρμάκων και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Σαντορίνης. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μητρινόμου, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Καταρχήν, είναι μεγάλη συμβολή του να καταγραφεί αυτή η εκδήλωση, γιατί έτσι μπορεί να ξανααναπαραχθεί και να μπορέσουν να τη δουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί αύριο να μην είναι εκεί. Και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό. Και θέλω να πω ότι ένα άλλο πολύ μεγάλο τομέα που θα συζητηθεί αύριο είναι το πόσο αυξήθηκε. Πώς αυξήθηκαν τα φαινόμενα βίας μετά την πανδημία COVID. Πολύ σωστά. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε
και θα το πω λίγο αστεία και χιουμοριστικά, καλός ήταν ο άντρας μου που μείναμε τώρα σπίτι, τον γνώρισα. Ακριβώς. Διότι ακριβώς ο εγκλισμός δημιουργήσε απίθανες καταστάσεις σε όλα τα σπίτια. Άνθρωποι που είχαν άλλο ρυθμό ζωής αναγκάστηκαν να συμβιώσουν κλεισμένοι κάπου. Θα μας πούν αύριο ειδικοί κατά πόσον αυξήθηκε αυτό το φαινόμενο. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε ότι ο COVID επηρέασε πολύ και την ζωή των παιδιών και τους έφηβους, με ό,τι φαινόμενα κατά καιρούς, έστω ας μην είναι, ευτυχώς δεν είναι πλειοψηφικά, υπάρχει μια έκφραση βίας στην αντίδραση που προσπάθησε κάποιος να κάνει από όλες αυτές τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Είναι άλλο ένα σημαντικό κομμάτι που θα συζητηθεί αύριο. Εγώ θα ήθελα να καλέσω γυναίκες και άντρες. Τι ώρα είπα να θυμίσουμε? Είναι 6 το απόγευμα αύριο στον Πελώνιο. Γυναίκες και άντρες που έχουν κάτι γνωρίζουν ή έχουν ενδιαφέρον ακριβώς για το πώς μπορούν να ενημερωθούν όταν ομοιγέννητο συμβεί κάτι στον χώρο, τον χώρο τον οικογενειακό τους, τον συγγενικό τους, πώς μπορούν να αντιδράσουν και να πραγματικά να είναι χρήσιμοι στο να δώσουν χέρι βοήθειας σε τέτοια θύματα της όποιας έμφυλης βίας και πώς μπορούν να στηρίξουν στον ψυχολογικό τομέα τα παιδιά τους όταν σε οικογενειακό χώρο συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καταλάβουμε ότι η αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μεταξύ μας πρέπει να είναι σημαία μας για να μπορέσουμε να πάρουμε από το χέρι κάποιον φοβισμένο, κάποιον άνθρωπο που μπορεί να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να τον καθοδηγήσουμε κατά το δυνατόν στο σωστό δρόμο και στην επιλογή της σωστής αντίδρασης για να μπορέσει να ξεπεράσει ένα τέτοιο μεγάλο και δύσκολο περιστατικό. Επειδή βλέπω τον Μπράσο έτοιμο. Και να μιλήσουμε και για την έμφυλη βία του Μπράσου. Διακόπηκα λόγω της πολύ ενδιαφέρουσας συνδιάλεξης που είχαμε με την κυρία. Και δεν είναι για να σας το αφηγηθώ απλά. Όταν κάναμε αυτή την εκδήλωση στο Μουσείο του Μάτα, εγώ δεν περίμενα ότι θα είναι γεμάτο. Και ήταν. Δεν περίμενα ότι θα κρατηθεί τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Και κρατήθηκε. Μέχρι, για να σας πω πόσο σημαντικό είναι, μέχρι που μετά το 2ωρο σηκώθηκα και λέω, ξέρετε κάτι, πηγαίνετε πιέτε ένα νερό, ένα αναπτυκτικό, κάντε ένα τσιγάρο, θα γυρίσουμε εμείς στο τραπέζι και θα συνεχίσουμε. Έτσι κάπως θα γίνει και συζήτηση έξω. Εγώ άλλο και πράγμα περίμενα να ρωτήσω. Πόσοι άνθρωποι ήταν εκεί, πόσοι με πιάσανε μετά και μου λένε, δεν ξέρεις τίποτα. Έτσι είναι, κύριε Πράσο, και μου επιτρέψετε λόγω του δικαιολογικού μου ιδιότητας. Τον έβλεπα τόση ώρα ότι ήθελε να πει κάτι και λέω τώρα κάτι θα το ρωτήσω εγώ όμως. Αυτό δεν το ρώτησε αυτό, θα το ρωτήσω εγώ. Για πείτε, κυρία Κίτσου. Ότι και μέσα από τη δραστηριότητά μου ως επαγγελματίας δικηγόρος, ξέρετε, περιπτώσεις από πολλά χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα και φυσικά με την όποια διακριτικότητα έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι κάτι ξένο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Μην κοιτάτε που δεν συζητιέται, όμως η γειτονιά γνωρίζει, που λέει η Τατιάνα. Το ξέρω, και το συζητούν. Γνωρίζει και δεν μιλά. Πάντως, σε επίπεδο κουτσομπολιού. Η έμφυλη βία δεν αφορά μόνο ένα ζευγάρι που είναι στο σπίτι του. Μπορεί να θα έχετε ακούσει και τον όρο stalking. Βέβαια. Όπου σημαίνει παρενοχλητική και κατά εξακολούθηση συμπεριφορά, όπως και το revenge porn. Έχετε ακούσει τόσα συμβάντα είχαμε. Μπράβο, Τατιάνα. Ή όπως κάνει ο κ. Μητυλινός, ο κ. Πράσου. Ναι, να πω εγώ λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θέλει να το ρωτήσει, αλλά δεν το ρωτά για να μην χαλάσει την ατμόσφαιρα αυτή που φτιάξαμε, γιατί είναι η τελευταία ερώτηση, δεν έχουμε χρόνο. Είστε ικανοποιημένοι από αυτά που θα παρουσιάσουμε αύριο, κυρία Κίτσου, κυρία Αντιδήμαρχε? Για ποιο θέμα λέτε, για τη λογοδοσία, λέω, για τον απολογισμό. Θέλει να το ρωτήσει, αλλά δεν το ρωτά, δεν ξέρω γιατί. Εγώ είμαι ικανοποιημένη. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Ναι. Εγώ είμαι ικανοποιημένη για όσα έχουν γίνει και όσα ηθελημένα κάποιοι δεν βλέπουν. Γιατί, ναι, έχουμε ας πούμε πολλές αναφορές ότι δεν έχετε κάνει τίποτα και αυτά κλπ. Και τι θα βρείτε να παρουσιάσετε? Δεν είναι η ώρα. Όχι, δεν λέω να μας το παρουσιάσετε. Δεν είναι η ώρα. Όμως είμαι ικανοποιημένη που συμμετέχω σε αυτή την ομάδα σε μια εποχή που προέκυψε πολύ δύσκολη, γιατί θα θυμάστε ότι μετά από το τρίμηνο της ανάλυσης των καθηκόντων μας άρχισαν τα ανεπάλληλα lockdown, που ευτυχώς έχουν ξεχαστεί, γιατί φροντίσαμε να μην επηρεάσουν ούτε την οικονομική ζωή του τόπου.
Και από εκεί και πέρα, αύριο είναι η μέρα παρουσίασης αληθινών γεγονότων με τον τύπο επί των ύλων. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν αμφισβητείται, είναι κάτι που είναι υπαρκτό, είναι κάτι που εγώ θεωρώ ότι θελημένα μειώνεται από κάποιους. Εμείς έχουμε κλείσει αυτιά, κοιτάμε μόνο το στόχο και δεν έχουμε ολοκληρώσει, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει τελειώσει. Έχετε ακόμα 1,5 χρόνο, ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι στο τι έγινε, υπάρχει ένα κομμάτι στο τι τρέχει τώρα και υπάρχει και ένα κομμάτι το τι συνολικά στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο, θα το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο μεγάλο ενδιαφέρον όλοι μας. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κίτσο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα, έτσι κλείνοντας. Κύριε Κίτσο, αν μου επιτρέπετε, τελικά με το θέμα των απορριμμάτων, τι γίνεται? Τι εννοείται, ποιο θέμα? Αυτά που βλέπουμε, τις εικόνες, ταινία, γενικά. Αυτά που εναποτίθενται, εννοείται, ανεξέλεγκτα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε καθημερινό ημερολόγιο. Ο κόσμος βλέπει τα φορτηγά, τα GCB του Δήμου. Να πω ότι έτσι με στενοχώρια άκουσα μια ανακοίνωση του Δήμου Μήλου που έλεγε: όσοι έχουν σπίτια και επιχειρήσεις, παρακαλούνται, έλεγε ο Δήμος Μήλου, πρόσφατη, τώρα προημερών, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου τους, να ασπρίσουν τις προσώψεις, να φροντίσουν τη γειτονιά τους, ώστε αυτό, να συμβάλλουν όλοι στην καλή εικόνα μιας καθαρής Μήλου. Κυρία Κίτσου, αυτό ήταν υποχρέωσή μας παλιά. Να ολοκληρώσω. Ναι, να ολοκληρώσετε. Να ολοκληρώσω. Εδώ έχουμε το ανάποδο. Έχουμε κάποιους που θεωρούν ότι οι εργασίες στον ιδιωτικό τους χώρο, τα μπάζα, τα στρώματα, τα ψυγεία, ό,τι τους είναι περιττό, παρόλο ότι επανειλημμένως με δελτία τύπου, με τηλέφωνα, έχουμε δώσει τηλέφωνο, το οποίο ειλικρινά σας λέω και ρωτήστε όσους απόλαυσαν την υπηρεσία που πήραν το τηλέφωνο, εντός 24 ώρου ανταποκρινόταν η υπηρεσία καθαριότητας που έχει κάνει τεράστιο έργο και παίρνε τα πράγματα εντός 24 ώρου, είτε ήταν κλαδέματα από τον κήπο τους, είτε ήταν ογκώδη, είτε οτιδήποτε. Παρόλο ότι είχαν γίνει πάρα πολλές ανακοινώσεις, ξεκίνησε μια διαδικασία προστιμών, σε επιβεβαιωμένα, γιατί τα απορρίμματα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουμε ημερολόγιο να είναι πεντακάθαρος ένας χώρος, το βλέπουν οι καλοπροαίρετοι όλοι, και σε μία ώρα, ενώ έχουν όλα καθαριστεί, σε μία ώρα να γίνεται το έλα να δεις. Έχουμε και απειλές πολλές φορές στα συνεργεία. Τους ενοχλούμε, ας πούμε, που γίνονται συστάσεις ότι πρέπει να πάνε σε κάδους ή να τηλεφωνήσουν. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών, με τα νέα απορριμματοφόρα που έρχονται τώρα, με όλη την οργάνωση, τη διπλή βάρδια που ξεκίνησε λόγω θερινής περίοδου και με τη συμβολή πραγματικά όλων των υγιών πολιτών, γιατί δεν υπάρχει μόνο αυτή η μερίδα που βλέπετε, υπάρχει και άλλη μερίδα που κάνει ανακύκλωση, και σας ετοιμάζουμε κάποιες εκπλήξεις όσον αφορά την ανακύκλωση, γιατί αφού ελευθερωνόμαστε κάπως για πράγματα που είχαμε ετοιμάσει αλλά που ανακόπηκαν λόγω COVID, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις για την επικοινωνία της πολύ σημαντικής ιστορίας που λέγεται ανακύκλωση, που οδηγεί σε μείωση του όγκου. Έχουμε μία σειρά ήδη έτοιμη, που θα γίνονται δράσεις σε χωριά της Αντώνησης με πολύ μεγάλη συχνότητα, δηλαδή ένα δεκαήμερο, ούτως ώστε να περάσουμε στο μεγάλο, στο μεγάλο ζητούμενο που είναι η αλλαγή νοοτροπίας του καθενός μας. Στο κάθε τι. Αυτό είναι η μεγάλη μάχη. Και εγώ πιστεύω ότι στη Σαντορίνη αυτοί που την αγαπάνε ανταποκρίνονται και το μήνυμα που θέλω να πω είναι ότι οι παραβατικές συμπεριφορές, αυτές οι εξόφθαλμες, οι πολύ σοβαρές, θα αντιμετωπίζονται με πολύ αυστηρά πρόστιμα. Και από εκεί και πέρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα έχει τη δυνατότητα και αύριο να πει ό,τι έχει να πει. Θα σας αναλύσει το σχέδιο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων. Κυρία αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να σας αποδεσμεύσουμε μαζί με τον Δημήτρη, τον Πράσο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να πάμε και στα αθλητικά μας. Σας περιμένουμε αύριο, μην το ξεχνάμε. Μελόνιο, 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τατιάνα, πες μας τι έχεις για να πάμε παρακάτω. Και για να αποφύγουμε την έμφυλη βία και όπου μπορεί τέλος πάντων να καταλήξει σε άσχημα γεγονότα, να σας πω τώρα για τη δολοφονία της Caroline. Διεκόπη η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, δήλωσε έγκαμος και χείρος.
για τις 12 Απριλίου διεκόπη δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη δολοφονία της σύζυγου του Καρολάιν Κράους στα γλυκά νερά, κατόπιν αιτήματος του συνηγόρου υπεράσπισής του. Με την έναρξη της συνεδρίασης του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος, αφού δήλωσε έγκαμος και χείρος, άκουσε ψύχνημο στο κατηγορητήριο σε βάρος, κοιτάζοντας κατά πρόσωπο τον εισαγγελέα. Οι γονείς της Καρολάιν δεν παραβρέθηκαν στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκαν όμως από τον δικηγόρο Θανάση Χαρμάνη και δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής. Να πάω κι εγώ σε ένα άλλο θέμα γρήγορα. Ο Δήμος Μυκόνου, για να πούμε και κάτι από τα άλλα νησιά, βρίσκεται στο πλευρό των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει συγκεντρώσει και απέστειλε αρκετά, πρέπει να πούμε, πράγματα, όπως βλέπετε και σχετική φωτογραφία. Και μάλιστα ευχαριστεί σε μια ανακοίνωση, και το λέω γιατί είναι και ένας δικός μας χορηγός εκεί. Είναι τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ, ευχαριστεί ο Δήμαρχος. Το ξενοδοχείο Μύκονος, Μπέι, το ξενοδοχείο Νάζος Hotel, το ζαχαροπλαστείο Κυκλάμινο, το Δήλο Σούπερ Μάρκετ, το Σούπερ Μάρκετ Φλόρα και το δικό μας εδώ Σούπερ Μάρκετ, το Δεναξάς, το λέω με καμάρι γιατί είναι δικός μας χορηγός. Τον ευχαριστεί ο Δήμαρχος της Μυκόνου, γιατί δραστηριοποιείται, όπως ξέρεις Τατιάνα, καλώς τον Αντώνη, δραστηριοποιείται το Σούπερ Μάρκετ Δεναξάς στη Μύκονο, και στη Μύκονο όπως και στην Σαντορίνη. Καλώς ήρθατε κύριε προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ, χαροπό σας γεια βλέπω. Γεια σας κύριε Διευθυντά. Δεν ξέρω. Τρέχω, μπήκα λίγο... Φουριόζος. Ναι. Μπήκα λίγο τρέχοντας γιατί πολλά θέματα κοίταζα τώρα. Εχθές λέγαμε και το λέω γιατί αρκετοί με ρωτούν. Ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία για τη συνέντευξη που θα δώσει ο Βαγγέλης ο Φουστέρης. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε αυτό. Έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να δώσει μια συνέντευξη, αλλά δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία. Θα την έχουμε, Αντώνη. Τη Δευτέρα πιστεύω θα την έχουμε την ημερομηνία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Απλά είναι να δούμε το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας. Καθώς τη Δευτέρα θα έχουμε εδώ αθλήτριες του ΑΟ Θήρας και τον προπονητή τον κύριο Παπαδόπουλο εν όψη των αγώνων της πρώιμη τελικής φάσης ή αλλιώς της φάσης των 8 των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, να μας πούνε έτσι δύο λόγια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που θα κρίνει κατά πολύ την συνέχεια ή όχι της ομάδας στην επόμενη φάση. Ο ΑΟ Θήρας αντιμετωπίζει τον δεύτερο Παναθηναϊκό, που τον έχει αντιμετωπίσει άλλες τρεις φορές την φετινή χρονιά. Ναι. Θα μας πούνε οι αθλήτριες και ο coach λίγα πράγματα περισσότερα. Προετοιμάζονται, Αντώνη, αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι? Ναι, είχαμε Παναγιώτη και Τατιάνα και τα φιλικά της ομάδας. Έλειπε η ομάδα, ήταν στην Αθήνα για δύο ημέρες. Έδωσε δύο φιλικά απέναντι σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτά είναι προπονητικού χαρακτήρα, εγώ δεν δίνω σημασία. Απλά για την ιστορία να πούμε ότι το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ αγωνίστηκαν για 4 σετ οι αθλήτριες των δύο ομάδων. 2-2 για την ιστορία έτσι έληξε, με τον ΑΟ Θήρας να προηγείται με 2-1 στα σετ. Δοκίμασε και κάποια σχήματα ο coach, ολοκληρώθηκε με 2-2 και χτες έδωσε και ένα φιλικό στο Μελίνα Μερκούρι. Προηγήθηκε στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός με 20-13 και 24-18 και ο ΑΟ Θήρας πήρε το πρώτο σετ τελικά με 25-27. Έχασε τα τρία επόμενα, 25-12, 25-13 και 25-23. Μπορείς να μας θυμίσεις, πέρα από τα φιλικά αυτά, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, δεν ξέρω. Δηλαδή, πες μας, τι θα γίνει στην περίπτωση που ο ΑΟ Θήρας κερδίσει.